Παναγιάννα, μέρη της πατρίδας μας, 21 συνάνθρωποι μας κάτω από τραγικές συνθήκες έχασαν τη ζωή τους. Με αποτέλεσμα οι οικογένειες ολόκληρες και η κοινωνία μας να βυθιστεί στο πένθος, περιουσίες ετών και κόπη μια ζωή. Εξαφανίστηκαν σε λίγες στιγμές με τροφανή τρόπο κάτω από τα στρώματα λάσπης. Εκατοντάδες νοικοκυριά καταστράφηκαν και πολλά λαϊλατήθηκαν κάτω από αδιευκρίνητες μέχρι σήμερα συνθήκες. Το κλάμα, η πίκρα, η απορία και η απόγνωση περίσσευσαν. Οι κάτοικοι της Μάνδρας, της Νέας Περάβου και των περιεχώρων αυτών σίγουρα νιώθουν προδομένοι από τις ελπίδες και τα όνειρά τους, απεγνωσμένοι για το μέλλον τους, εγκαταλειμμένοι ίσως ο από τον ανήμπορο να του συμπαρασταθεί κρατικό μηχανισμό. Οι κοινωνικοί και αυτοδιοικητικοί φορείς της περιοχής και αυτοί αντικρίζουν το πρόβλημα να του υπερβαίνει. Και η τοπική εκκλησία από μόνη της ασφαλώς αδυνατεί να τα αποκριθεί. Δεν πρέπει να μείνουν μόνοι τους και αβοήθητοι, όλοι μαζί στο πλευρό τους. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω, όπως και άλλες Μητροπόλεις, αφού δοξάσουμε το Θεό που εμείς μόνοι της ξεφύγαμε, αυτό το κακό να οδηγήσουμε τη σκέψη και την προσευχή μας σε αυτούς τους αδερφούς μας και με την πολλή αγάπη μας να συμβάλλουμε στην ακούφισή τους ο καθένας μας κατά τη δύναμή του. Για το σκοπό αυτό σκέφτηκα σήμερα Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 να περιεχθεί δίσκος αγάπης και φιλαδερφίας σε όλους τους ναούς επαρχίες μας, το προϊόν του οποίου και θα προωθηθεί τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεγάρο και Σαλαμίνος κύριον Κωνσταντίνον, να το διαχειριστεί κατά την κρίση του. Ας μην ξεχνούμε ότι πριν από μερικές δεκαετίες ήμασταν όλοι μαζί κάτω από τη σκέπη της ίδιας Μητροπόλεως, της τότε Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής και Μεγαλύτερος. Είμαστε οι πιο κοντινοί αδελφοί τους, είμαστε οι γείτονές τους, είμαστε οι πλέον θυσίων τους, ας γίνουμε και καλοί σαμαρίτες τους. Και όπως έλεγε το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, έτσι προσφέροντας θα αποκτήσουμε θησαυρών εν ουρανό. Ο Θεός να σε ευλογεί, αγαπητοί μου αδελφοί, και να μας πεινάτει από οργής, λιβού, σεισμού, καταποτισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αρνοφύνων και φνηδίου θανάτου. Με πολλές ευχές και Κύριο αγάπη, ο Μητροπολίτης, ο Μεσογέας και Ραβιωτικής, Κύριος Νικόλαος. Όντων των Αγίων,